Η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, οι υποδομές αλλά και όλες οι παρεμβάσεις μέσα στο 2021 αποτελούν προτεραιότητα για τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδυράκη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Ώρα Αιχμής της Crete TV. Η αυτοδιοίκηση οφείλει να δίνει το παρόν και δίνει το παρόν ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν είναι από τον νόμο αρμόδια, ακόμα και σε περιπτώσεις που πρέπει να υπερβούμε, αν θέλετε, διαδικασίες και αγκυλώσεις. Τα θέματα της καθημερινότητας των Χανιωτών αποτελούν βασική προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή και αυτό αποτυπώθηκε και στις ερωτήσεις που δέχτηκε ο Δήμαρχος από πολίτες των Χανίων. Παράδειγμα, τα μνημεία που έχουμε να αξιοποιηθούν σωστότερα και να φωταγωγηθούν. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε ήδη κινηθεί και μάλιστα πριν από λίγες μέρες έχουμε λάβει και σχετικές εγκρίσεις από την αρχαιολογία σχετικά με την αξιοποίηση του παλιού λιμανιού ως χώρο που θα μπορούμε να τελούμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις πολιτικών γάμων. Οι κοινωνικές δομές των Δήμων που πρέπει να βοηθήσουν τους πολίτες που πλήττονται από την παγκόσμια υγειονομική κρίση και οι υποδομές αποτελούν βασική προτεραιότητα για τον Δήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργο Μαρινάκη. Το περισσότερο που μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Πρόσφατα στα δημοτικά μας τέλη προχωρήσαμε ακόμα περαιτέρω σε ελαφρύνσεις των ευπαθών ομάδων. Στη διάρκεια της εκπομπής και ο Δήμαρχος Ρεθύμνου δέχτηκε ερωτήσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Τις λακκούβες στο δρόμο. Ακούστε, και πριν από λίγες μέρες ασφαλταστρώσαμε τη Μουάτσου. Έχουμε ένα ευρύτατο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων των κεντρικών δρόμων. Δεν επιτρέπουν οι καιροί. Δεν μπορείς να κάνεις το δημόσιο έργο όποτε θέλεις. Όπως επίσης δεν γίνονται χωρίς χρήματα και δεν νομίζω ότι το Ρεθύμνο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι η πόλη στο λακκούβο. Το οδικό δίκτυο, ο φωτισμός, αλλά και τα θέματα που αφορούν γενικότερα τη μετακίνηση στην πόλη του Αγίου Νικολάου βρέθηκαν στο επίκεντρο μέσω ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Αντώνη Ζερβό. Να δούμε πώς. Εκτός αυτού πήραμε απόφαση για περιορισμό των τελών παρεπιδημούντων ως κανονιστική απόφαση τους σημερινούς μήνες, δηλαδή από Οκτώβριο μέχρι Μάρτιο, κατά 40%. Η υγειονομική κρίση έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα έσοδα των ταμείων του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ωστόσο, όπως είπε ο Δήμαρχος, όλες οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα προχωρήσουν. Θα έλεγα ότι αυτά τα ζητήματα υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν όχι γιατί το ζήτημα κυρίως είναι η έλλειψη των χώρων στάθμευσης, που υπάρχει, αν θέλετε, σε μια πόλη η οποία σχεδιαστεί όπως όλες οι παλιές πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης, με άλλα, αν θέλετε, τεχνικά χαρακτηριστικά, είναι διότι εμείς οι ίδιοι δεν σεβόμαστε τους κανόνες και τους τρόπους που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τους χώρους.